συνέστημά μου από τη σημερινή μου αποχώρηση είναι λίγο ανάμεικτο. Θα ήθελα να φτάσω στο τελικό, γιατί αυτό το ταξίδι όσο προχωράει μέσα από τις δυσκολίες τις οποίες περνάμε, μας δυναμώνει και μπορεί το σώμα μας να μην πηγαίνει, αλλά η ψυχή μας λέει ότι μπορούμε να φτάσουμε λίγο παρακάτω. Εγώ από την αρχή που μπήκα στο παιχνίδι, πρώτος μου στόχος είναι να βγάλω ένα αθλητικό προφίλ. Είναι η δουλειά μου, είναι αυτό που πρεσβεύω από μικρό παιδί, είναι αυτό που διδάσκω σε κόσμο, σε νέους επαγγελματίες, και ήθελα να αποδείξω ότι όσο πιο πολλούς στόχους βάζουμε, τόσο πιο πολλά πράγματα πετυχαίνουμε. Δεν πρέπει να φοβόμαστε το να δοκιμάζουμε πράγματα. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πάντα υπό το σίγουρο τι θα μας φέρει η επόμενη μέρα, γιατί έτσι δεν πρόκειται να προχωρήσουμε και να κάνουμε ένα βήμα παρακάτω. Η στιγμή που θα θυμάμαι έντονα είναι η πρώτη μέρα που μπήκα στο παιχνίδι, το οποίο μπήκα μέσα και περίμενα το να με διαλέξουν δύο ομάδες χωρίς να γνωρίζω ποια ομάδα έχει κερδίσει και ποια ομάδα θα με διαλέξει. Αυτό μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και ένα πράγμα ότι βρίσκομαι κάπου άγνωστα. Αλλά το ευτύχημα ήταν ότι με διάλεξε η ομάδα των μαχητών, με την οποία κάποια παιδιά γνωριζόμασταν λίγο, και είμαι πολύ ευγνώμων που μπήκα σε αυτή την ομάδα και παρέμεινα σε αυτή την ομάδα. Όπως είπαμε, ειδικά τα τελευταία έπαθλα, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο άτομο. Γι' αυτό λειτουργούσαμε ομαδικά και πηγαίναμε στο τέλος ή όλοι μαζί ή κανένας. Άρα θα μου λείψουν και ο Ηλίας και ο Νικόλας το ίδιο, γιατί ήμασταν μια κοινή παρέα το τελευταίο διάστημα στην παραλία. Θυμάμαι χιλιάδες πράγματα από γέλιο, συμπαράσταση, κλάματα, κακουχίες, δυσκολίες, και αυτό όλο έκανε αυτήν την ομάδα πιο δυνατή, και τους εύχομαι καλή συνέχεια και ότι θα τους δώσει έντομα στην Ελλάδα. Θα μου λείψουν πάρα πολύ τα αγωνίσματα. Είναι νομίζω το κομμάτι που ήρθα μέσα στο παιχνίδι, είναι το κομμάτι που ήθελα να δείξω πράγματα. Κάθε μέρα σηκωνόμασταν και λέγαμε πότε θα πάμε να αγωνιστούμε, και μαζί με το αγωνιστικό κομμάτι θα μου λείψουν οι πολύ όμορφες στιγμές που ζήσα με τα παιδιά στην παραλία. Από τους πιο